Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Αν όχι, χαίρομαι που είστε και πάλι εδώ. Είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας μιλήσω για τα αρώματα που έχω στη συλλογή μου, που είναι σίγουρα τα πιο αγαπημένα μου. Έχω αποφασίσει να μην αγοράσω νέο άρωμα μέχρι να τελειώσω τουλάχιστον τα μισά από αυτά, γιατί το να έχεις 6 αρώματα στη συλλογή σου νομίζω ότι είναι αρκετά. Αν θέλετε να δείτε ποια είναι αυτά, τι νότες έχουν, τι συναισθήματα μου προκαλούν και γιατί μπορεί να ταιριάζουν και σε εσάς, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Πριν ξεκινήσω, να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Αν δεν το έχετε κάνει λοιπόν ήδη, πατήστε τώρα το subscribe ή το κουμπί εγγραφή. Ξεκινάω με το αγαπημένο μου άρωμα που φοράω αυτή την περίοδο και το φορούσα μόνο βράδυ, από την αλήθεια. Είναι το Estée Lauder Modern Muse Nuit, γιατί λέει Nuit, οπότε και σαν αίσθηση μου ερχόταν λίγο πιο βαρύ και δεν έχω χειρότερο να σας πω την αλήθεια από ανθρώπους που μπαίνουν για παράδειγμα στο ασανσέρ μιας εταιρείας και μυρίζει όλο το ασανσέρ γιατί έχουν ρίξει το μισό μπουκάλι άρωμα πάνω τους. Αν είστε στο τρένο βέβαια, αυτό μάλλον καλό το λες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άρωμα έχει εισπράξει πάρα πολλά κοπλιμέντα, με έχει ρωτήσει πάρα πολλοί κόσμος ποιο είναι, γιατί ξεκίνησα να το φοράω και πρωί, έκανα ένα φσούτ από εδώ και ένα φσούτ από εδώ και έφευγα από το σπίτι, δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Είναι ξυλώδες και ανατολίτικο, θα σας λέω για όλα τις νότες που έχουν, γιατί νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος να βρείτε τις ομοιότητες μεταξύ τους, γιατί εγώ τώρα που τα σημείωσα, κατάλαβα γιατί μου αρέσουν όλα αυτά τα αρώματα. Λοιπόν, σαν βάση έχει σανταλόξυλο, πατσουλί και χρυμπάρι, μόσχο, τόνκα και βανίλια. Οι μεσαίες του νότες είναι για σεμί, χαμομήλι και ηλιοτρόπιο και οι νότες κορυφής μανταρίνι, mandarin orange, όχι μανταρίνι, και κασία. Δεν έχω ιδέα τι είναι η κασία. Αλλά εγώ επικεντρώνομαι στις νότες βάσης που είναι και αυτές που καταλαβαίνεις περισσότερο να μυρίζεις ένα άρωμα. Η συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι ότι όταν συναντήσετε κάποιον και φοράτε για παράδειγμα το συγκεκριμένο άρωμα, να το φοράτε σε κάθε σας συνάντηση, γιατί η όσφρηση είναι μια πολύ δυνατή αίσθηση και είναι πολύ ωραίο να συνδέουμε ανθρώπους με συγκεκριμένες μυρωδιές. Μην αλλάζετε το άρωμά σας συνέχεια, γιατί θα τον μπερδέψετε κι αυτόν. Νομίζω ότι είναι με άλλη γυναίκα κάθε βράδυ. Εκτός κι αν είστε παντρεμένοι χρόνια και θέλετε μια ποικιλία, μια αλλαγή, βρε αδερφέ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο άρωμα, το οποίο δεν το έχω στα χέρια μου, γιατί τελείωσε. Γιατί είναι ένα από τα αρώματα που έχω λατρέψει όλα αυτά τα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Και είναι το Black Opium του Yves Saint Laurent. Και αυτό περιγράφεται ως ανατολίτικο. Έχει ως βάση βανίλια και πατσουλί, αλλά και κέντρο και ξύλο. Γενικά αυτά τα συστατικά θα τα ακούσετε πολύ και στη συνέχεια. Οι μεσαίες νότες του είναι καφές, που τον λατρεύω, για σεμί, πικρά αμύγδαλο και γλυκόριζα. Και στην κορυφή έχουμε ροζ πιπέρι, αντιπορτοκαλιάς και αχλάδι. Υπέροχο άρωμα, έχει κυκλοφορήσει και μια πιο φλωράλη εκδοχή του, που επίσης μου αρέσει, αλλά η μεγάλη μου αγάπη είναι το βασικό. Προχωράω στο La Vie Belle Le Cla, γιατί υπάρχει και το La Vie Belle το κλασικό, αυτό είναι όμως το Le Cla από τη Lancôme. Το συγκεκριμένο έχει ως βάση ήριδα, πατσουλί, να το πατσουλί πάλι, αμπροξάν, μόσχο, πραλίνα και κασμίρ. Και το κασμίρ θα το δούμε στη συνέχεια. Στη μέση λοιπόν, οι μεσαίες νότες του έχουν για σεμί, νερόλι, άνθη πορτοκαλιάς, τριαντάφυλλο τουρκίας και ροδάκινο. Αυτά πραγματικά τα νιώθεις πολύ, είναι πολύ λουλουδάτο το συγκεκριμένο και ελαφρύ άρωμα. Για μένα είναι ιδανικό για τους πιο ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και για εσάς που δεν θέλετε ένα πολύ βαρύ άρωμα. Και στην κορυφή έχει περγαμόντο, mandarin orange, grapefruit, ροζ πιπέρι και τσάι. Προχωράω σε ένα άρωμα από το Tom Ford, το οποίο το γνώρισα το Μάρτιο, που ήταν και τα γενέθλιά μου και παιδιά έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Πρώτον με το που το ανοίγω και το μυρίζω. Αν δεν μου πέφτει το καπάκι. Με το που το ανοίγω και το μυρίζω, μου θυμίζει τον μπαμπά μου. Και με πιάνει και μία συγκίνηση και δεν ξέρω γιατί. Προφανώς γιατί φορούσε αρώματα που είχαν ως βάση παρόμοια συστατικά, ίσως και επειδή ο μπαμπάς μου καπνίζε πίπα, δεν ξέρω, όλο αυτό το ξύλο και η μυρωδιά του καπνού της πίπας που είναι ιδιαίτερη, κάπως έχει εγκολωτιστεί μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι, το οποίο είναι ένα έτσι πολύ μυστηριώδες, ανατολίτικο θα το έλεγα και αυτό εγώ, το άρωμα. Έχει ως νότες βάσης σπόρο τόνκα, δέρμα, κασμίρ και χρυμπάρι και λευκά ξύλα. Οι μεσαίες του νότες είναι πικρά αμύγδαλο, βανίλια, δέρμα και ήριδα. Και οι νότες κορυφής το βασκόμηλο και η λεβάντα, που η λεβάντα γενικά είναι μια μυρωδιά που επίσης λατρεύω γιατί με χαλαρώνει. Παίρνω και κεριά πολύ συχνά με άρωμα λεβάντας, ας πούμε. Fucking fabulous λέγεται, δεν σας το έχω πει τόση ώρα. Είναι ένα
πολύ ακριβό μπουκαλάκι, το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν το φοράω και κάθε μέρα. Αχ, προσπαθώ να το διαφυλάξω και να το φοράω σε ιδιαίτερες περιστάσεις και περιπτώσεις. Θα αρχίσω να το φοράω όμως συχνότερα, νομίζω, γιατί να το έχεις στην άκρη κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ και σου δημιουργεί τόσο ωραία συναισθήματα και τόσο έντονη συγκίνηση. Γιατί. Το λέω με τόση συγκίνηση, γιατί αν δεν το ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο εγώ τον έχασα τον μπαμπά μου. Και αυτό είναι κάτι που μου τον φέρνει λίγο πιο κοντά. Δεν θα συγκινηθώ. Θα προχωρήσω στο επόμενο. Είναι το Black Orchid. Αυτό δεν είναι ακριβώς το άρωμα. Είναι ένα hair mist. Το οποίο, παιδιά, το ψεκάζω. Πάει και λίγο στην επιδερμίδα. Το ψεκάζω στα μαλλιά μου όταν τα έχω κάτω και με την κίνηση. Έτσι διαχέεται στην ατμόσφαιρα και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Έχει βάσει vetiver, σανταλόξυλο, πατσουλί και χρυμπάρι, βανίλια, μαύρη σοκολάτα και μόσχο. Οι μεσαίες του νότες είναι καρκεύματα, φρούτα, λωτός, μαύρη ορχιδέα, γαρδένια, για σεμί, ηλάνι, ηλάνι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η κορυφή για σεμί, γαρδένια και ηλάνι, ηλάνι, περγαμόντο, λεμόνι, mandarin orange και τρούφα. Πολύπλοκο, θα πρέπει να το μυρίσετε για να καταλάβετε τι εννοώ. Είναι πιο γλυκό και σίγουρα και αυτό θα το κατέτασα στην κατηγορία των πιο βραδινών αρωμάτων που φοράω το βράδυ. Περνάω στο τελευταίο άρωμα για σήμερα, καλά γρήγορα τα είπα. Λοιπόν, που είναι το Shiseido Zen. Είναι ένα πολύ παλιό άρωμα, ούτε που θυμάμαι πότε κυκλοφόρησε, νομίζω το 2007. Δεν το γνώρισα τότε, το γνώρισα λίγα χρόνια αργότερα και είναι, παιδιά, ένα άρωμα που μου δίνει μια Zen αίσθηση, πραγματικά. Για μένα η ηρεμία έχει να κάνει με τη φύση, έχει να κάνει με το να είμαι έξω, έχει να κάνει με λουλούδια και δάση. Εκεί βρίσκω την ηρεμία μου και χαλαρώνω. Ακόμα και όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου και κλείνω τα μάτια μου κάπου ευχάριστα, σκέφτομαι ότι είμαι σε ένα πάρκο, περπατάω ανάμεσα στα δέντρα ή ξαπλώνω στο γρασίδι για παράδειγμα και θα καταλάβετε γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί το συγκεκριμένο είναι ξυλώδες και λουλουδένιο. Είναι σαν να μυρίζεται ένα ωραίο δάσος, ένα ωραίο κήπο. Μη σας πω και μετά τη βροχή που οι μυρωδιές είναι έτσι και πιο περίπλοκες και πιο έντονες. Λοιπόν, έχει βάσει το πατσουλί, να το πάλι, το κέδρο, το κεχριμπάρι, το μόσχο και το πεύκο, να το δέντρο, είναι πολύ έντονο. Στη μέση βρίσκουμε φρέζια, γαρδένια, βιολέτα και λωτό και στην κορυφή βρίσκουμε grapefruit, περγαμόντο, πορτοκάλι, ανανά και τριαντάφυλλο. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, πιο ελαφρύ, όχι τόσο βαρύ όσο τα προηγούμενα. Νομίζω ότι θα σας αρέσει, αν και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση και χρειάζεται και λίγο ζεν στη ζωή σας. Αυτά είναι λοιπόν τα δικά μου αγαπημένα αρώματα, αυτά που έχω στη συλλογή μου τώρα. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά. Θέλω να μου πείτε αν δοκιμάσατε κάποιο από αυτά και σας άρεσε και το αποκτήσατε. Και να μοιραστείτε μαζί μου και το δικό σας αγαπημένο, γιατί είναι πάντα πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο να ανακαλύπτουμε νέες μυρωδιές. Επίσης, κάτι που θέλω να μου πείτε είναι αν έχετε κάποιο άρωμα που σας θυμίζει κάτι από τα παιδικά σας χρόνια, το έχετε συνδυάσει με κάτι συγκεκριμένο. Αυτά όλα είναι πολύ όμορφες εικόνες που μας δημιουργεί αυτή η αίσθηση που λέγεται όσφρηση. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφτείτε στο κανάλι και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Μουα! Bye bye!